Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ο κύριος Φώτης Χατζηδιάκος, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στα 12, ο τέος δήμαρχος της Ρόδου. Ξεκινήσαμε για δύο θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το πρώτο έχει να κάνει ουσιαστικά με το φως το οποίο διαφαίνεται στον ορίζοντα ή, αν θέλετε, η μπονάτσα για την ΑΝΕΚ. Αυτή είναι η εκτίμηση. Και το λέμε διότι υπάρχει και αυτή, αν θέλετε, η εμπειρία, γιατί τα πράγματα είναι ήρεμα, υπάρχει το ένδικο, το δικαστικό, αν θέλετε, σκέλος της υπόθεσης και βεβαίως υπάρχει και το πολιτικό. Και συζητήσαμε για ένα μείζο θέμα το οποίο αφορά τα 12, έχει να κάνει ουσιαστικά με την έλλειψη προσωπικού και αν θα πρέπει αυτό το ζήτημα να μας απασχολήσει. Βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, να πω το εξής, ότι είναι πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία πρέπει να κάνουμε συζήτηση μέσα στο χειμώνα. Τώρα ξεκίνησε σεζόν, δεν θα προλάβουμε να πούμε ούτε πότε είναι εκλογές, ούτε άχ για τη σεζόν. Αυτό αφορά σε πάρα πολλά ζητήματα που άπτονται και με την καθημερινότητα των Δήμων, ακόμη και για την πόλη της Ρόδου, γιατί ακούω, διαβάζω διάφορα. Εσείς τα διαβάζετε σήμερα, και χθες, τα γράφουμε κιόλας. Και τα γράφετε κιόλας, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά επειδή ναι, μεν χάραξα μια νέα πορεία με την υποψηφιότητα τη βουλευτική, αλλά δεν μπορεί να είμαι αδιάφορος για τα θέματα του Δήμου. Άλλωστε, είμαι ακόμα επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας. Θα πω όμως ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είπα όχι αντιπολιτευτικά, γιατί κάποτε με κατηγορούσαν ότι κάνω στήρα αντιπολίτευση. Όχι συμβουλευτικά, θεωρώ πλέον ότι μάθατε, λέω, και δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανότερο να σας συμβουλεύσω, αλλά προσθέτοντας δημιουργικά, είπα την απλούστατη λέξη. Είναι ανέτοιμο το νησί να δεχθεί τους επισκέπτες και επειδή πάντα εστιάζουμε στους επισκέπτες, καλό θα είναι να το έχουμε όλο το χρόνο έτοιμο και για τους μόνιμους κατοίκους που πληρώνουν τους φόρους και πρέπει να απολαμβάνουν όλες τις παροχές που πληρώνουν και οι επισκέπτες. Απλώς λέμε, επειδή έρχονται εδώ και αφήνουν τα χρήματά τους και αφήνουν ένα εισόδημα, αποκτούν ένα εισόδημα οι ντόπιοι μέσω των επισκεπτών, βάζουμε αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, είναι ανέτοιμο το νησί, αλλά είπα και το παράπονο μου, επί δημαρχίας μας, και λέω το μας, ήμασταν συνεργάτες, δεν υπήρχε εφημερίδα στην 40η σελίδα, δεν υπήρχε μέρα μάλλον σε εφημερίδα, που να μην μου βάζουν, να προβάλλουν ένα δέντρο που ήταν ακλάδευτο, ένα παγκάκι που δεν το είχαμε αλλάξει, ένα-ένα-ένα. Είχε ξεκινήσει ένας πόλεμος 2-3 χρόνια πριν, σε θέματα καθημερινώς. Τώρα, σιωπή. Δεν λέω τίποτε άλλο. Σταματώ. Εγώ έκανα την παρέμβαση και τους είπα αυτή την κουβέντα, όπως τα μείζωνα θέματα. Εμείς είχαμε ξεκινήσει και την ξέρεις την ιστορία με το Υπουργείο θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρωμά και είχαμε πάρει 2 εκατομμύρια να τους φτιάξουμε, να νοικιάσουμε σπίτια, να πάνε κάποιες οικογένειες, 17 οικογένειες εδώ, 17 να μεταστεγαστούν κάπου αλλού. Τώρα έμαθα ότι οι Ρωμά πήγαν και από την πάνω πλευρά, από εκεί που είναι, στις παρυφές της πόλης, αλλά οι περιοχές εκείνες που βομβάρδιζαν τον Χατζηδιάκο, δεν κάνεις τίποτα για τους καπνούς, για το ένα, για το άλλο. Λέω απλώς τη λέξη σιωπή. Εγώ μια ευχή κάνω να μπορέσουν, και δεν φταίνει οι εργολάβοι, γιατί διάβασα κάπου εξαιτίας των εργολάβων. Τι λέτε καλέ, θα μου δικαιολογήσετε εμένα την αδράνεια ή την αδυναμία και θα μου ρίξετε στους εργολάβους? Ποιος εποπτεύει τους εργολάβους? Και το ανθρώπινο δυναμικό ενός Δήμου 1000 και εργαζομένων με 300 άτομα στην καθαριότητα. Λοιπόν, σταματώ όμως εδώ, γιατί είπα ότι δεν θα ξανασχοληθώ. Όχι, δεν θα ξανασχοληθώ. Ασχολούμαι, αλλά δημόσια λέω αυτά που πρέπει να πούμε. Αλλά είμαστε 40 μέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και πρέπει να πείσω τους συμπολίτες μου για ποιο λόγο αποφάσισα να είμαι υποψήφιος. Αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί την προηγούμενη φορά δεν είχαμε τη δυνατότητα και θα λέει κανείς το εξής. Είχατε όλη τη δυνατότητα να παραμείνετε στον Δήμο και να διεκδικήσετε, να το πω, το Δήμο της Ρόδου, έτσι. Και με πολύ σοβαρές πιθανότητες δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό στην κάλπη κανένας δεν μπορεί να πει με σοβαρές ή όχι πιθανότητες. Λέω με βάση την εμπειρία, γιατί έχει μια παράταξη κτλ. Αυτή η απόφαση. Πώς αποφασίσατε να πάτε, γιατί έχετε
πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχετε υπηρετήσει πολύ σημαντικές θέσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία της διεκδίκησης βουλευτικής έδρας. Τι ήταν αυτό? Έχω ένα συνήθιο να παλεύω με τα δύσκολα. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Δεν είναι σχήμα λόγου. Αυτή η διαδικασία της υποψηφιότητας ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο με την εδώ παρουσία τότε του Προέδρου του Πασόκ, του Νίκου του Ανδρουλάκη, και μετά από συζήτηση με προέτρεψε, με παρακάλεσε να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο. Το μέτρησα, το ζήγησα και είπα κάτι άλλο για μια ακόμη φορά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός πλέον για μένα σε αυτή τη φάση της ζωής μου το να αναδειχθώ βουλευτής. Μπορώ μέσω της βουλευτικής ιδιότητας να προσφέρω κάτι περισσότερο από αυτό που δεν μπόρεσα να προσφέρω σαν αντιπεριφερειάρχης, σαν αντινομάρχης, σαν δήμαρχος. Αν μπορέσω, είχα λοιπόν ένα δικό μου προβληματισμό και όταν έβαζε υποψηφιότητα σαν δήμαρχος και όταν τότε υπήρχε η νομαρχία και πράγματι ήθελα, εμένα ο στόχος τότε, όταν ήταν η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, είχα μια λατρεία με τα νησιά και ο στόχος μου ήταν να προχωρήσω στην νομαρχία ως νομάρχης μετά τον διαδεχόμενο στο Μαχαιρίδη, αφού πλέον και ο Κουσουρνάς και ο Νίκος Αζωίδης είχαν ακολουθήσει την κοινοβουλευτική έτσι, πορεία. Άλλαξαν τα πράγματα. Τότε είχα ένα προβληματισμό. Για να γίνει κανείς νομάρχης ή δήμαρχος, μήπως πρέπει να έχει υπηρετήσει πρώτα από το κοινοβούλιο και να έρθει με κάποια, ας το πούμε, εφόδια και στην παρέτρα του εμπειρία, και μια λέτε. Κοινοβουλευτική εμπειρία και μετά να πάει στην αυτοδιοίκηση. Το μελέτησα και λέω το αντίστροφο. Για να προσφέρεις τον τόπο πρέπει να έχεις τα βιώματα μέσα από την αυτοδιοίκηση, να ξέρεις τα θέματα του νομού, εντάξει, τα γενικά, κεντρικά, πολιτικά ζητήματα. Ξέρετε ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν οι, όχι αυτό που λέμε οι γραμμές, οι πολιτικές θέσεις και λέει στην οικονομία ακολουθούμε αυτό, στην περιβάλλον τούτο εκείνο. Αλλά ο βουλευτής δεν είναι απλώς βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα λες δωδεκανήσου, άρα πρέπει να ξέρεις τα θέματα του νομού σου. Και δεν επέρομαι, σε μνήνομαι να λέω ότι ίσως είμαι πλέον από τους λίγους που ασχολήθηκαν, που γνωρίζουν και με μια σωρευμένη εμπειρία 4 θητιών στην δεύτερο βαθμό και 2 στον πρώτο βαθμό, που πέστε μου όποιο, δεν, θα το πω, δεν είναι εγωιστικό, πέστε μου ποιο θέμα είναι αυτό που θέλετε αναπτυξιακό στη Ρόδο, τη Μεσογειακή Χάραξη, τη διάβρωση των Αχτών, στην ΚΟ, στην Κάλυμνο το πρόβλημα με τα διαχείριση των απορριμμάτων, στο Καστελόριζο με την ανάπλαση του Παραλιακού. Λέω τώρα θέματα αναπτυξιακά, τυχαία και σκόρπια, τα οποία λοιπόν, όταν είσαι δήμαρχος, παρακαλάς τους βουλευτές να σου κλείσουν ένα ραντεβού με τον Υπουργό και να πας και να πάρεις το φάκελο και να πεις παρακαλώ, θέλω τούτο, αυτή τη χρηματοδότηση, εντάξτε με στο τάδε πρόγραμμα. Ναι. Όταν είσαι βουλευτής, δεν παρακαλάς τον εαυτό σου για να πας να ανοίξεις την πόρτα του Υπουργείου και να πεις θέλω για τον τόπο μου αυτό. Αυτό, αν θέλετε, είναι απλουστευμένο που σας το λέω, πέραν του ότι πολιτικά θεωρώ ότι είχα μια υποχρέωση σε ένα πολιτικό χώρο. Και να το ξεκαθαρίσω, δεν πήρα ποτέ καμιά θέση σαν δικηγόρος από το ΠΑΣΟΚ, από τη μεγάλη εποχή του 81 και οι θέσεις, οι αιρετές που ήμουν, τις γνωρίζει ο κόσμος. Δεν λέω λοιπόν ότι δεν χρωστάω, εννοώ κάποια ανταλλάγματα, αλλά πολιτικά χρωστάω, χρωστάω στην κοινωνία, Τέρι. Και εσύ που υπηρέτησες... Εδώ θέλω να ρωτήσω πραγματικά, είναι αλήθεια ότι οι νησιώτες ψηφίζουν όχι απλά και μόνο ιδεολογίες, ψηφίζουν και πρόσωπα, έτσι. Και πρόσωπα. Έχει διαφανεί δηλαδή και ιστορικά πρόσωπα. Ότι υπάρχουν πρόσωπα που ενώ το κόμμα οι υποψήφοι έπαιρναν ένα π.χ. ποσοστό, αυτοί μεγαλουργούσαν. Σε πολλές περιπτώσεις. Εκτιμάτε ότι αυτό θα σας δώσει όθηση, θα αξιολογηθεί αυτή την ώρα, δηλαδή ότι ο Χατζηδιάκος, και δεν θέλω έτσι πραγματικά να σας επενώσω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρει τα θέματα της δωδεκάνησου. Ναι, εγώ θέλω να είμαι και δίκαιος με την έννοια. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με το 19, το 15, το 12 ακόμα πιο δύσκολα κτλ., έχει συγκροτήσει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που συνδυάζει ένα ενθουσιασμό, μια αγωνιστικότητα αλλά και μια ανθρώπους με εμπειρία και γνώση. Θεωρώ λοιπόν τον εαυτό μου ότι και τον ενθουσιασμό, γιατί είναι στο ταπεραμέντο μας τον έχουμε, και την αγωνιστικότητα, γιατί αλίμονο μετά από μια 40
40ετία στην ποινική και στην μάχημη δικηγορία, να μην είχε, αν μου επιτράπει έτσι, το τσαγανό, το θάρρο να πα να παλέψει να κάνει, μετά από θέσει ευθύνη που υπηρέτησε και ξέρει, αλλά και η γνώση όχι μόνο των προβλημάτων και το πού βρίσκεται η λύση. Γιατί να βρει τη λύση και να τη φέρει. Αυτά λοιπόν ήταν που με παρακίνησαν να πω τελικά στον Νίκο, τον Ανδρουλάκη, στον πρόεδρο του Πασόκ, εντάξει πρόεδρε, στρατεύομαι εγώ σε αυτήν εδώ την προσπάθεια, με το απλό σκεπτικό. Αυτοδημιούργητοι είμαστε. Ξεκινήσαμε από τα χωριά μας, από το επάγγελμα χωρίς γνωριμίες, χωρίς, καταφέραμε. Η κοινωνία λίγο πολύ μας έχει αμύψει μέσα, μας έχει ανταμείψει μέσα σε αυτήν την κοινωνική, επαγγελματική, πολιτική μας παρουσία. Έχουμε μια υποχρέωση ακόμα να ανταποδώσουμε όσο μπορούμε στην κοινωνία αυτά που εκείνη είτε απλόχερα είτε στενόχωρα μας έχει προσφέρει. Κατανοητό. Και μπαίνει, αυτό ήταν το διατάφτα της απόφασης. Πολύ απλουστευμένο, αλλά πιστεύω ανθρώπινο και όχι με άλλου είδους πολιτικές. Θέλω όμως, επειδή το βλέπω αυτή την περίοδο, να δω ότι το ΠΑΣΟΚ σαν πολιτικός χώρος, και το είπαμε και στην άλλη φορά να μην επαναλαμβανόμαστε, είναι εκείνο που αναμόρφωσε από το 81 και μετά την κοινωνία, έφερε κοινωνικές τάξεις που ήταν είτε φοβικές είτε κρυμμένες στην επιφάνεια, έδωσε δυνατότητα σε επαγγέλματα από τους αγρότες μέχρι τους μικρομεσαίους, οι μη προνομιούχοι όπως λέγαμε, οι μη προνομιούχοι Έλληνες, ήρθανε στην επιφάνεια μέσα από πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Και οι νεολαίοι, η δικιά μας η γενιά, βρήκαμε μια προοπτική, ένα όραμα, ένα επαγγελματικό. Τώρα λοιπόν που είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, πιστεύω ότι είναι ο πολιτικός χώρος που θα περάσει πάλι κάποια μηνύματα για αυτές τις κοινωνικές κατητάξεις που αδικούνται από την κυβέρνηση αυτή και θα το πω τέρι, αδικήθηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί πίστευαν όλοι η πρώτη φορά αριστερά θα άλλαζε τον κόσμο. Η πρώτη φορά αριστερά ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου, ξεκάθαρα πράγματα. Το 81 ήρθε η πρώτη φορά αριστερά, εννοώ αντιλήψεις σοσιαλιστικές, προοδευτικές. Αυτή ναι, οι γενικές αρχές, οι ιδεολογικές δηλαδή. Και επειδή περνάει η ώρα, θέλω να δείξω δύο θέματα. Πήγαμε να πούμε κάτι, θα το πούμε την επόμενη φορά για τις συγκλήσεις, για τις συνεργασίες. Αυτή τη στιγμή αυτό που απασχολεί και το βλέπετε εσείς δημοσιογραφικά στον κόσμο είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Και βλέπω και κάτι άλλο που μπορεί να μην το βλέπουν οι απλοί συμπατριώτες μας. Αυτή τη στιγμή περνάνε βροχή τροπολογιών υπερτινών και σε βάρος πολλών μέσα στη Βουλή. Χτες, για παράδειγμα, μου στείλε κάποιος, γιατί μας ενημερώνουν. Τρεις τα μεσάνυχτα έλαβαν στο κινητό τους οι βουλευτές μία τροπολογία που έχει να κάνει με τους προέδρους των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων. Δηλαδή, δηλαδή δεν θα είναι πλέον πρόεδρος κατά την τροπολογία ο σύμβουλος που θα εκλεγεί με την παράταξη του Δημάρχου, ακόμα κι αν έχει έρθει δεύτερος, αλλά θα γίνονται έμεσες εκλογές μεταξύ του πρώτου, της πρώτης παράταξης και της δεύτερης. Μια πρόταση θα έλεγα δικαιότερη είναι, αλλά θέλω να σας πω, πέρασε μια τροπολογία και δεν την ξέρουν ούτε οι δήμαρχοι, ούτε η ΚΕΔΕ, δεν πήρε. Προφανώς επειδή είχε πάρα πολλά κενά αυτή η ιστορία του και στέλνει, έτσι ακριβώς, κατέληξαν πόσα άτομα πρέπει να έχει κανείς. Ακριβώς, η αιτιολογική έκθεση είναι ότι επειδή είχε κενά, η νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά διέλυσε την αυτοδιοίκηση, εγώ θα λέω, θα του κέσσαρω στο κύριε Δήμαρχε, επειδή τελειώνει ο χρόνος, ένα ερώτημα μονοληπτικά θα μου απαντήσετε. Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν το Δήμο της Ρόδου, όσοι θέλουν να διεκδικήσουν την περιφέρεια του Αιγαίου, έχω την αίσθηση ότι όχι μόνο έχουν αργήσει, αλλά μου φαίνεται ότι θα προλάβουν καν να καταθέσουν υποψηφιότητες. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βγάζει ονόματα, ενώ είναι κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού, και από την άλλη, όσοι ακούγονται, είναι ακόμη στο άκουσμα. Μέχρι να πάμε, και αν θα πάμε σε πρώτη κάλπη, σε δεύτερη κάλπη, και μακάρι να σχηματίσουμε κυβέρνηση, και θα χαριστεί και η τρίτη, θα γίνουν βέβαια μαζί οι τρίτες εκλογές, μαζί τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ τώρα πλέον. Ναι. Εγώ λοιπόν τώρα θα πω πλέον κομματικά. Είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω τη δήλωση του Δημήτρη του Μάντζου που είπε προχθές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μονοσήμαντη στόχευση αυτή τη στιγμή τις εθνικές εκλογές και την επομένη των εθνικών εκλογών μετά την 21η Μαΐου. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση
με συγκλήσεις η χώρα της 21 Μαΐου και όχι τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, είναι εγκληματικό για τη χώρα. Την επομένη θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διεργασίες. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Όμως, θα πω και κάτι άλλο. Με την τροποποίηση είπανε ότι έχει δυνατότητα πλέον κάθε συνδυασμός να έχει τον αριθμό των υποψηφίων συμβούλων, π.χ. 45, για να το πω απλά, είναι 47, γίνανε, μειώθηκαν τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ας πούμε ότι ήταν 50, για να το πούμε έτσι. Συν 150% υποψήφιους, δηλαδή θα πρέπει να βρω 50 συν 150. Ποιος συνδυασμός και γιατί αυτός ο ευτελισμός των δημοτικών αρχών. Εγώ έλεγα κάποτε, φτάνουν οι 50 υποψήφοι. Κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει 50. Γιατί ουδέποτε θα πιάσουμε στα ελληνικό ποσοστό. Τραγικό 100%. Είναι αυτό. Έτσι, τραγικό. Άρα, δηλαδή, λοιπόν, αυτό είναι εσβάστο. Εάν έχω 50 και εκλέξω τους 25 και δήμαρχος να είμαι, θυμάσαι, είχαμε 27. Άστε. Μου περισσεύουν άλλοι 23. Καλά να είναι οι άνθρωποι να ζουν και να παραιτηθούν και να φύγουν. Και θα έχω περιθώριο. Άρα το 150% θα οδηγήσει εκεί που είπες εσύ και αυτό που περίμενες να σου πει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι ψάχνω να βρω και κάποιον να συζητήσω και λίγο για τα δημοτικά, αλλά είναι αφαντή άπαντες, κύριε Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού για αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.